Παιδες, καλημέρα, δεν έχει. Σήμερα δεν με βρίσκεται πάνω σε μηχανάκι. Απλά είναι μια πολύ special μέρα, διότι πήγα στη Αλεξανδρούπολη για να πάρω το καινούριο μηχανάκι. Λοιπόν, αγόρασα ένα Suzuki DR200, Diebel ή Jebel, πείτε το πως θέλετε. Δεν έχει καμία σημασία τι θα αγοράσεις. Τι θέλω να πω. Αν πάω μερικά χρόνια πίσω και σκεφτώ τον εαυτό μου, τέτοιου είδους αγορά θα μου ήταν παντελώς αδιάφορη. Και αν ακόμη έκανα τέτοια, πώς το λένε, αγόραζα κάτι τέτοιο, ένα τέτοιο μηχανάκι, θα το αγόραζα για να το πουλήσω, όπως έχω κάνει παλιότερα με διάφορα άλλα μικρότερα. Τα αγόραζα, τα επισκεύαζα ελαφρώς και τα πουλούσα. Τώρα όμως η χαρά μου είναι η ίδια, ρε φίλε, ή και παραπάνω, σαν αγόραζα, ας πούμε, το πρώτο μου Harley, ή το δεύτερο μου Harley, ή το τρίτο που πήρα. Κι ας είναι ένα ταπεινό διαράκι. Και όπως ήταν λογικό, έχουμε αρχίσει τις εργασίες για να το βγάλω στο δρόμο. Μην το βγάλω έτσι, να του κάνω πρώτα κάποιες δουλίτσες. Έτσι, ό,τι μπορώ να κάνω εγώ, λάδια, ρύθμιση βαλβίδων, να βγάλουμε το τεπόζιτο λίγο, να καθαρίσουμε φίλτρα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε αρχικά μια ρύθμιση βαλβίδων. Θα βγάλουμε τα δύο καπάκια εδώ, τις δύο τάπες, μία και δύο, για να φέρουμε το πιστόνι στο TDC, στο top, ξέρω πώς λέγεται, τέλος πάντων στο άνω νεκρό σημείο. Δεκάρι Allen βάζουμε αυτό, για να βάλουμε μέσα ένα 17. Θα βάλουμε ένα 17 για να γυρίσουμε το βολάν και να βλέπουμε από εδώ που θα εμφανιστεί μια γραμμή. Εδώ θα ξεβιδώσουμε ένα 17. Και θα φέρουμε το βολάν στο up center. Θα βγάλουμε τη βίδα εδώ, μια 17 εξαγωγής της εξάτμισης, και εδώ outlet inlet. Check με το φιλεράκι μας. Δεν θα κάνουμε ρύθμιση για αρχή, δεν θα το ξεβιδώσω δηλαδή. Απλά θα κάνω ένα check να δω σε τι φάση βρίσκεται. Δεν έχω ενδείξει ότι είναι, ότι έχει θέμα. Είναι, λέει, 3 έως 5 ίντσες. Πάμε να κάνουμε check στις 3 ίντσες, να δούμε, λογικά θα μπαίνει αέρα. Θα το ρυθμίσουμε στις 4. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουμε ένα τέτοιο κλειδί για να μπει μέσα εδώ. Να ξεβιδώσω αυτό εδώ. Ωραία, nice and easy. Τώρα θα ανοίξουμε τη βαλβίδα. Τέλεια. Θα βάλουμε μέσα το filler number 4. Alright. Ωραία. Το λοιπόν. Προχωράνε εργασίες. Ρυθμίσαμε βαλβιδούλες. Πάμε για τα κάκια. Εύκολη δουλίτσα, δεν είναι κάτι αυτό. Αφαίρεσα λίγο υγρό από εδώ. Θα πιέσω το έμβορο της δαγκάνας και αυτό θα σηκωθεί το υγρό. Λοιπόν, πάνε ευκολάκι. Ξεβιδώνουμε εδώ τις δύο αυτές βίδες. Alright. Alright. Για να πάρουμε τα τακάκια σε αυτή εδώ τη μορφή δαγκάνας, ξεβιδώνουμε αυτές τις δύο βίδες, τις 11 πάλι είναι και αυτές. Αλλά πριν, να βάλουμε λίγο το εμβολάκι μέσα. Το εμβολάκι είναι αυτό εδώ. Σιγά μην το βλέπετε. Αυτό εδώ, μέσα από εδώ, πρέπει μέσα αυτό. Εύκολο. Το λοιπόν, έβαλα μέσα το εμβολάκι, ξεβιδώνουμε και αυτές τις βίδες εδώ, να βγουν τα τακάκια. Τα τακάκια μας είναι αυτά. Αυτό είναι το μέσα και αυτό είναι το έξω. Πλάκα κάνω, δεν έχει καμία σημασία. Ρίξουμε και λίγο καθαριστικό φρένων. Μιας και το έβγαλε το Lidl προσφορά. Ναι, αμέ. Γιατί όχι. Εδώ λίγο στο εμβολάκι.
Οκ, θα το δώσουμε τώρα. Και τα βάζουμε μέσα. Αυτό ήταν. Χωράει. Χωράει. Τέλεια. Τόσο εύκολα τα τακάκια. Το δύσκολο είναι να βρούμε την τρύπα. Τη βρήκαμε. Λοιπόν, τώρα για να αλλάξουμε τα υγρά των φρένων, να κάνουμε αλλαγή, δεν θα βγάλουμε αυτό και θα τα αφήσουμε να πέσουν κάτω, γιατί μετά θα χρειαστεί να κάνουμε εξαέρωση των φρένων και είναι διαδικασία μεγάλη και δεν υπάρχει και λόγος. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον easy way, τον εύκολο τρόπο. Θα χρειαστούμε ένα λαστιχάκι, θα το βάλουμε εδώ, εκεί, και θα το περάσω από εδώ για να έχει μια όρθια θέση, ώστε άμα γυρίσουν προς τα πίσω να μην πάρει αέρα. Θα βάλω αυτό εδώ μέσα που θα πέφτουν τα υγρά. 1, 2, 3 πατημένοι. Θα πέφτουν μανέτα μέσα. Θα ξεδιδώνουμε εδώ πέρα αυτό εδώ. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, πατάμε. 1, 2, 3 ξεβιδώνω. Ωραία. Βιδών. Τώρα έχει πέσει μανέτα εδώ, πρεσάρουμε και προσέχουμε να μην μείνουμε από υγρά. Μόλις θα δούμε τα καινούρια υγρά να σκάσουν κάτω, ας πούμε και αυτά δεν είναι και σε άσχημη φάση, ψιλοκαλά είναι. Προχωράμε σιγά σιγά, ξύσαμε λίγο για την εξάτμιση. Έχει κάτι θεματάκια, έχει κάτι τρυπίτσες να πούμε, έχει μία εδώ, μία μικρότερη. Και όπως έβαλα πίσω τον άξονα, στο μοχλικό εδώ, τι ξέχασα να βάλω. Αυτό. Κάποιος θα παίρνει τα ρουλεμάν στο χέρι, γιατί μέσα έχει ρουλεμάν. Το μοχλικό. Δεν θα κάνει μόνο Λίντον Πόσκιτ λάθη, δεν ξέρω αν είδατε το τελευταίο του βίντεο. Μπαίνει αυτό εδώ. Ανάμεσα στα ρουλεμάν. Τέλεια. Και τώρα θα καθαρίσουμε λίγο τα γράσα. Αυτά είναι καινούρια γράσα, έτσι μόλις την καθάρισα την τέτοια. Θα σπρώξουμε από εδώ τη βίδα μας. Τέλεια. Θα καθαρίσουμε λίγο τις βόλτες. Οκ. Εδώ. Και τώρα είμαστε κομπλέ. Οκ. Πάμε παρακάτω. Οι δουλειές έχουν προχωρήσει. Έχω κάνει κάποια πραγματάκια, δηλαδή έχω καθαρίσει καρμπιρατέρ, έχω βάψει την εξάτμιση που έχει γίνει και ωραία, έχω κάνει κάποιες άλλες διορθώσεις, έχω γρασάρει το μοχλικό όπως είδατε, έχω κάνει πραγματάκια, το δεν θυμάμαι τι άλλο έχω κάνει, έχω καθαρίσει το καρμπιρατέρ, αλλά δυστυχώς δεν τα έχω γράψει όλα στο βίντεο, γιατί όποιος κάνει βίντεο ξέρει πάρα πολύ καλά, δεν μπορώ να γράφω όλα. Τώρα ένα θεματάκι εδώ με το τέτοιο προέκυψε, με το φανάρι, είμαστε σε αυτή τη φάση, το λύνουμε και προχωράμε. Πιστεύω ότι στο επόμενο βίντεο πιστεύω ότι θα το βγάλω έξω σε βόλτα. Αυτά από motorrocker και τα λέμε στο επόμενο βίντεο, ρε μαγκές. We'll be right back.